το όραμά του για τη συγκρότηση ενός μετώπου που θα στοχεύσει σε μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση χωρίς την ακροδεξιά και τους εκβιασμούς, ανέλησε μιλώντας στο πολιτιστικό κύτταρο του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής ο τέος Υπουργός των Εξωτερικών και Επικεφαλής της Κίνησης Πράττω, Νίκος Γκοτζιάς. Μίλησε για τη Συμμαχία της Αισιοδοξίας, αποτελούμενη από τους παραγωγικούς ανθρώπους, οι οποίοι θα αντιταχθούν στην ολιγαρχία των αεριτζίδων και των κομπιναδόρων, που επιθυμούν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και με τη βοήθεια και κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Σε ό,τι αφορά στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, εξέφρασε τη διαφωνία του για την εκλογή του από το λαό. Αντέτεινε την πρόταση ενός ειδικού εκλεκτορικού σώματος από αυτοδιοικητικούς βουλευτές και κληρωτούς, δίνοντας έτσι και συνέχεια στην παράδοση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στη συμφωνία των Πρεσπών, τόνισε πως η συμφωνία διασφαλίζει τα ελληνικά συμφέροντα, τερμάτισε τον αλυτρωτισμό και παραδέχτηκαν οι γείτονες που είναι Σλάβοι πως δεν έχουν καμία σχέση με τον Μέγα Αλέξανδρο. Για τα μυστικά κονδύλια κάλεσε και τα άλλα υπουργεία να τα θέσουν σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μιλώντας για τη Θράκη, τη χαρακτήρισε εγκαταλελειμμένη και πως λείπει κοινωνική οικονομική ανάπτυξη, ξεχνώντας πολύ πως βρίσκεται στην γεωπολιτική διασταύρωση Ευρώπης, Ασίας αλλά και Αφρικής. Πρότεινε την ισχύ φορολογικών κινήτρων για την ανάκαμψη του επενδυτικού κλίματος, την ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με πολλά ερευνητικά κέντρα για την αγροτική οικονομία και την ιστορία, αλλά και τμήμα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για την περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά στη μειονότητα, τόνισε πως δέχεται το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, ωστόσο η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα όπου θα είναι σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και δεν επιτρέπει την καταπίεση τους από τρίτους, αναφερόμενος κυρίως στους Ρωμά και στους Πομάκους. Την ετήσια κύρωση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν τη δημιουργία και λειτουργία σταθμών διοδίων σε Αρδάνιο και Μέστη, την οποία κατέθεσαν πριν περίπου ένα χρόνο φορείς του Εύρου, θα εξετάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Γνώμη. Συγκεκριμένα την προσφυγή είχαν καταθέσει οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, το Επιμελητήριο Εύρου και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, ζητώντας την ακύρωση του σχεδιασμού για τη λειτουργία των διοδίων στο Αρδάνιο και την πάυση λειτουργίας των διοδίων στη Μέστη, από τα οποία υπενθυμίζεται οι κάτοικοι του Εύρου απαλλάσσονται της καταβολής τέλους διέλευσης, επιδεικνύοντας τη σχετική κάρτα που τους έχει χορηγηθεί. Ένα πρώτο βήμα για την καταγραφή των εδρών νεοελληνικών σπουδών στην Ευρώπη επιχειρείται με το πρώτο διήμερο Διεθνές Συνέδριο που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στην Κομωτινή. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κοσμήτωρα της σχολής Πέννη Καμπάκη Βουγιουκλή τόνισε πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση και τη συνέχιση των εδρών αυτών, που είναι 365, υπό ένα νέο όραμα και με λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Εξάλλου, το επόμενο χρονικό διάστημα, η αντιπροσωπεία της σχολής θα επισκεφθεί τη Μόσχα, όπου θα οργανώσουν τμήμα διδασκαλίας για τη διδαχή της ελληνικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας, λέγοντας πως τον τελευταίο καιρό πολλοί είναι αυτοί που ζητούν να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σαν ξένη. Στις αρχές του Δεκέμβρη θα γίνει ένα συνέδριο για το μεγάλο Έλληνα γελιογράφο, σκητσογράφο και συγγραφέα Μέντι Ποστατζόγλου, το γνωστό Μπόστ. Το παρόν θα δώσει ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος δούλεψε με έργα του Μπόστ, ενώ με την σκηνοθέτη Δαμερσίνη Λαντζουράκη θα παρουσιάσει ένα μικρό θεατρικό. Τέλος, η κυρία Βιουκλή αναφέρθηκε και στο πειραματικό σχολείο στη Ροδόπη, ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας, αξιοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Τόνισε πως το συγκεκριμένο θέμα παραμένει στη γραμμή προτεραιότητας και πριν από το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν ανακοινώσεις.